Σάιμον Μιχαήλ. Στυλιανού. Παίρνει σκρίν ο Στυλιανού. Δημιουργείται χώρος. Δεν μπορεί όμως. Αντέτρεψε σωστά ο Αποέλ εκεί για να κλείσει την τρύπα που δημιούργηθηκε από το σκρίν. Αλλά στη συνέχεια το jump shoot μέσα για τον Κεραυνό να ισοφαρίζει 11-11. Για πρώτη φορά ισοπαλία μετά το 2-2. Έρχεται το σκρίν. Δύο παίχτες κάνουν παγίδα στο παίχτη του Αποέλ και έρχεται το κλέψιμο με εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Τζέφρι Κρόκετ. Κοντά του είναι ο Κρόκετ. Γίνεται το switch. Γιαναράς απέναντι στον Πασαλή. Εξαιρετική ασίστα από τον Γιαναρά. Το κάρφωμα από τον Νοτάτζ. Το παιχνίδι που ξεκίνησε τώρα με την δεύτερη περίοδο και τον Κεραυνό στην επίθεση. Το shoot για τρεις μέσα. Το shoot άστοχο. Δεν μπορεί ο Galloway. Κλέβει όμως ο Πυρίλης. Ευκαιρία τον Αποέλ και πάλι. Το shoot για τρεις μέσα αυτή τη φορά από τον, για τον Αποέλ με τον Blackmon. Το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια εκείνου του σημείου. Το shoot για τρεις μέσα από τον Νότατζ, ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει. Αυτός έχει πάρει πάνω την ομάδα, έχει 9 πόντους. Νότατζ λοιπόν με 11 πόντους και με την προσπάθεια εδώ φτάνει τους 13 και βάζει μπροστά στο σκορ τον Αποέλ. Κρόκετ, ο Ρέινολτς ήταν, εκτελεί και βάζει ξανά μπροστά την ομάδα του. 33-34. Νότεϊτζ για τρεις, εύστοχος αυτή τη φορά ο Νότεϊτζ, ο οποίος μειώνει στο καλάθι, 40-42. Γιαναράς, ωραία πάσα στον Γκρέις, η μπάλα κατέληξε στο Blackmon, πέτυχε το τρίποντο από τη γωνία. Ο Αποέλ έχει την κατοχή. Ο Galloway, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια παίζει, τελευταία τέσσερα χρόνια παίζει σε διάφορες ομάδες της Ευρώπης. Το τρίποντο από τον Blackmon. Ο Αποέλ μειώνει στους 5, 48-53. Ο Ιωργακούδης είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Blackmon, ο Γκρέις για τρεις, εύστοχος. Δεύτερο τρίποντο για τον Αποέλ στην τέταρτη περίοδο. 6-0 σερί για την ομάδα της Λευκοσίας. Το που ήταν μάλιστα και το μεγαλύτερο προβάδισμα ξανά για τον Κεραυνό, όπως και στη δεύτερη περίοδο. Τώρα έχετε ευκαιρία ακόμη και να περάσει μπροστά ή να ισοφαρίσει, κάτι που καταφέρνει με τον Blackmon. 8-0 σερί για τον Αποέλ με την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Και αμέσως time out από τον Μιχάλη Κακιούζη. Εδώ ξανά η φάση, η τελευταία με τον Blackmon να ισοφαρίζει. 53-53. Τον αποδέχτη της πάσας και την έκανε με σκαστή από το κέντρο προς το καλάθι. Τρίποντο από τον Γεωργακούδη. Κεραυνός μπροστά με 4 με τη μία βολή από τον Galloway. Κρόκετ για 3. Θα ευστοχίσει από μακριά. Φιλιππος Τίγκας, το σιούτ για 3 για τον Κεραυνό. Εύστοχο και αυτό από μακριά από τον Chandler. Και ο Κεραυνός ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο. Δεν μπόρεσε να αφήσει το στίγμα του. Ο Γιαναράς έμεινε πίσω. Μόλις 2 πόντους με 2 rebound. Μιχαήλ για 3 από τη γωνία μέσα. Strong. Του φεύγει η μπάλα. Κρατάει όμως. Το σιούτ για 3 δεν θα το βάλει ο Νοτέιτζ. Επιθετικό rebound για τον Αποέλ. Με τον Blackmon βγάζει στην weak side. Γιωργακούδης. Το σιούτ από τον Νότεϊτζ και πάλι μέσα αυτή τη φορά. Ο Νότεϊτζ με την νίκη αυτή θα διατηρηθεί στην πρωτιά μαζί με την Πετρολίνα, η οποία προηγείται 96-61 της ΠΑΕΚ με το τέλος της τρίτης περίοδου. Νίκη λοιπόν για τον Κεραυνό. 75-61 μέσα στο Λευκόθεο. Ο Αποέλ, ο οποίος παραμένει στην τέταρτη θέση. Ο Κεραυνός μαζί με την Πετρολίνα ΑΕΚ βρίσκονται ισόπαλες στην πρωτιά.